Σήμερα, όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε έρθει μια επίσκεψη στη Ζωσημαία, όπου έχουν ετοιμάσει τα παιδιά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση για τους συμβολιστές ζωγράφους και για τον Κλίμπτ. Όπως θα δείτε και εσείς, είναι μικρή αλλά θαυματουργή η συγκεκριμένη παράσταση και έχουμε να μάθουμε όλοι μας πάρα πολλά. Για πάμε να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει και να μιλήσουμε τόσο με την υπεύθυνη καθηγήτρια όσο και με τους πρωταγωνιστές.
και έχω δίπλα μου την κύρια υπεύθυνη γι' αυτό, μία από τις κύριες υπεύθυνες για αυτή την παράσταση, την κυρία Γεωργία Κορδόση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πείτε μου λίγο για αυτό που είδαμε, το οποίο ήταν αρκετά εντυπωσιακό, θεωρώ, για αυτό το μικρό, για τη μικρή διάρκεια που είχε. Ναι, όπως είπατε, ήταν σύντομο, ήταν γύρω στα 6 λεπτά. Είναι μια εικαστική και μάλλον και πολυδιάστατη καλλιτεχνική δουλειά που έχουν κάνει τα παιδιά, γιατί έχει και κίνηση και χορό και μουσική και σκηνικά κοστούμια. Τα κάναμε όλα αυτά μαζί με τα παιδιά στα πλαίσια ενός πολιτιστικού προγράμματος που είχε θέμα το συμβολισμό στη ζωγραφική, σε συνάρτηση με το θέατρο Κούκλας Μαριονέτας. Πήραμε αφορμή από έναν αγαπημένο ζωγράφο των παιδιών, τον Κλίμπτ, και το συμβολισμό του στο συγκεκριμένο έργο του «Το δέντρο της ζωής». Δημιουργήσαμε αυτό το έργο που βλέπετε πίσω, που χρησιμοποιήθηκε ως η βάση, το φόντο δηλαδή του σκηνικού μας. Και στη συνέχεια κάναμε μία μικρή αναφορά, όπως είπα και στην αρχή, στο κύκλο της ζωής γενικότερα, με τα διπολικά του σχήματα της ζωής και του θανάτου, του έρωτα και του χωρισμού, της ένωσης και της απώλειας, όλα αυτά τα διπολικά σχηματάκια. Γι' αυτό και είδατε λίγο το δέντρο να μεταμορφώνεται, να είναι στην αρχή φθινοπορεινό, μετά να ανθίζει και στο τέλος να ξεραίνεται, παράλληλα με τον χωρισμό των δύο φιγούρων μπροστά. Αυτά. Οπότε η επιλογή της θεματολογίας ήταν κοινή με τα παιδιά. Ναι, είδαμε πολλούς συμβολιστές ζωγράφους και ένας από τους ζωγράφους που έχει πολλά στοιχεία συμβολισμού στο έργο του είναι ο Κλίμπτ. Άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά και το συγκεκριμένο έργο, το δέντρο της ζωής, αποτέλεσε αφορμή για την δημιουργία όλου του δρόμενου. Mm-hmm. Το δέντρο της ζωής, ο κύκλος της ζωής γενικότερα. Πόσο εύκολο τώρα είναι να οργανωθεί μια τέτοια παράσταση, γιατί μιλάμε και για Λύκειο, όπου υπάρχει και ορίζοντας των εξετάσεων, ναι. Φαντάζομαι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ναι, όντως είναι λίγο δύσκολο, αλλά όταν το θέμα ενδιαφέρει τα παιδιά, φροντίζουν και βρίσκουν έστω λίγο από το χρόνο που τους περισσεύει, δύσκολα βέβαια, γιατί ήταν της Δευτέρας Λυκείου παιδιά που το δουλέψαμε αυτό. Οπότε το πρόγραμμά τους ήταν ήδη αρκετά βαρύ. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή τους άρεσε πάρα πολύ και ενδιαφέρθηκαν, ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ θετικά. Κάναμε και πρόβες, ακόμα και το Πάσχα στις διακοπές τους, το εκτιμώ πάρα πολύ το ότι ήρθανε και κάναμε πρόβες για να βγει αυτό το αποτέλεσμα που είδατε. Και νομίζω γενικά ότι η ευαισθησία των παιδιών είναι ανεξάντλητη. Και είναι και κάτι που βοηθάει σαφέστατα και τη μάθηση πάνω στο ζήτημα. Ναι, νομίζω ότι η ανάπτυξη ολοκληρωμένης προσωπικότητας στηρίζεται στο να έχεις μία επαφή με όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Δηλαδή, ακόμα και αντικείμενα όπως είναι τα καλλιτεχνικά, η μουσική, ο χορός, τα οποία δεν είναι τόσο πολύ μέσα στα πλαίσια των εξετάσεων, των εισαγωγικών, στις πανελλαδικές, του λυκείου και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, εγώ τα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ απαραίτητα. Τα παιδιά τα έχουν ανάγκη. Γιατί αναπτύσσουν πάρα πολύ την προσωπικότητα τους ολοκληρωμένα και νομίζω ότι έχουν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να εκφράσουν όλη αυτή τη δημιουργικότητά τους, η οποία είναι πολύ πολύ μεγάλη σε αυτά τα παιδιά, πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τις δύο κυρίες που κάνουν τις κούκλες και θέλω να μου πείτε πόσο εύκολο είναι να ερμηνεύεις ένα άψυχο αντικείμενο και όχι μια προσωπικότητα, ας πούμε, ένα άτομο. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο. Γιατί έχει δική του χαρακτηριστική κινησιολογία και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Και έπειτα, ακριβώς επειδή είναι ένα άψυχο, κάτι που δεν έχει ζωή, δεν κινείται μόνο του, έχεις τη δυνατότητα, είναι πιο ελεύθερο και έχεις τη δυνατότητα να του προσθέσεις εσύ κινήσεις που φαντάζεσαι, που θεωρείς ότι θα έκανε. Δεν είναι κάτι τόσο στάνταρ, δεν σε περιορίζει τόσο πολύ. Mm-hmm. Το πιο δύσκολο επομένως κομμάτι που είχατε να κάνετε εσείς, ποιο ήταν έτσι, κατά τη γνώμη σας? Νομίζω από πλευράς χρόνου, όπως προείπε η κυρία Καρδάση. Αλλά δεν ήταν γενικότερα δύσκολο όλο το να στηθεί όλο αυτό, επειδή είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Mm-hmm. Τέλεια. Για να πάμε και στις άλλες δύο κυρίες εδώ πέρα, να μας πείτε κι εσείς που ήσασταν με τις εντυπωσιακές τις μάσκες και αυτά. Καταρχάς βλέπατε, νομίζω, πίσω από τις μάσκες, έτσι, δεν ήσασταν λίγο στα τυφλά? Βλέπαμε. Είχαμε προετοιμάσει τις μάσκες, είχαμε πάει και στο σπίτι της κυρίας Καρδάση. Δηλαδή, απέτησε δουλειά. Και ήταν ωραία εμπειρία να χορεύουμε με μάσκες. Βέβαια, ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία και είναι επιτέλους είναι αυτό το οποίο κάναμε. Είναι μια δραστηριότητα η οποία πρέπει να επιδεικνύεται για να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία που έχει η τέχνη στα σχολεία και σε όλο το πιεστικό πρόγραμμά μας. Τι είναι αυτό τώρα που σας εντυπωσίασε γενικότερα στους συμβολιστές ζωγράφους και στον Κλίμπτ?
Όποιος θέλει, απαντάει, ναι. Εναλλακτικότητα. Καινοτομία στη σκέψη και στην τέχνη. Το ότι ο καθένας έχει ένα πολύ δικό του συγκεκριμένο στυλ και μπορεί να αναγνωριστεί πολύ εύκολα και είναι υπέροχο να βλέπεις πώς πολύ διαφορετικοί άνθρωποι μπορούν να βγάλουν τόσο πολύ διαφορετικά, να εκφράσουν ίδια πράγματα με τόσο πολύ διαφορετικά μέσα και τρόπους. Και βέβαια, κλασική μου ερώτηση σε τέτοιες περιπτώσεις. Τι λένε οι συμμαθητές σας που δεν συμμετείχαν σε αυτό, σας ενθάρρυναν, τι ακριβώς, ποια ήταν τα σχόλιά τους? Ναι. Γενικά το κλίμα είναι. Να κρατήσω. Ωραία. Είναι αποθερρυντικό γενικότερα. Όσον αφορά τις δραστηριότητες στο σχολείο, γιατί εξωσχολικά γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Υπήρχαν και παιδιά αφανείς ήρωες που δεν φαίνονται τώρα, αγόρια, τα οποία έκοψαν τα φύλλα, τραβούσαν τις κουρτίνες, έκαναν την τεχνική δουλειά και βοήθησαν ιδιαίτερα. Είναι κάτι συνεργατικό και γι' αυτό είναι και τόσο ενθαρρυντικό. Σε αυτά τα πάντα οι τεχνικοί την πληρώνουν εντός εισαγωγικών. Εμείς φαινόμαστε, αλλά οι τεχνικοί κάνουν την περισσότερη δουλειά. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Επειδή μας βλέπει τώρα πάρα πολύς κόσμος, εσείς που συμμετείχατε σε όλο αυτό, θεωρείτε ότι τελικά είναι καλό για κάποιον που μας βλέπει, κάποιο άλλο σχολείο, να ασχοληθεί να κάνει κάτι παρόμοιο, σας βοήθησε, είτε αναφορικά με τη μάθηση, είτε σαν προσωπικότητες? Θεωρώ ότι πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζουν και οι καθηγητές, που πρέπει να έχουν ενδιαφέρον, μεράκι, γιατί είναι το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δεν δίνει πολλές ευκαιρίες. Αλλά φυσικά, ναι, αν υπάρχει ενδιαφέρον και πραγματική όρεξη για δουλειά, τότε ναι, νομίζω είναι ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα σχολεία. Και για να μου πείτε λίγο και για το πολύ όμορφο μακιγιάζ εδώ που έχετε εσείς οι δύο, και εμάς και εσείς είδαμε βέβαια, αλλά εσείς τώρα που σας έχω εδώ μπροστά μου βαμμένες, ποιος ακριβώς το επιμελήθηκε, έτσι πώς το σκεφτήκατε όλο αυτό? Εμείς οι δύο το επιμεληθήκαμε και το σκεφτήκαμε σε συνεργασία με την κυρία Καρδάση που μας βοήθησε. Αυτό. Όπως είδατε, τους άρεσε πάρα πολύ όλη η εμπειρία. Βλέπετε πόσο πολύ τους αρέσει η ενασχόληση με τη τέχνη και πόσο την έχουν ανάγκη και πόσο σημαντική τη θεωρούν στην μαθητική τους ζωή. Θέλω απλά να κάνω και μια μικρή αναφορά. Στα παιδιά που ζωγράφησαν όλα αυτά που βλέπετε, το τεράστιο αυτό το δέντρο της ζωής του Κλίμπ, τη δικιά τους εκδοχή, εν πάση περιπτώσει, όπως και τις μάσκες και όλα τα υπόλοιπα, τα φύλλα, τα λουλούδια, όλα αυτά τα φτιάξανε παιδιά που συμμετείχαν στο πολιτιστικό πρόγραμμα. Απλά δεν ήταν επί σκηνής. Θέλω να τα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι παιδιά από τη Δευτέρα την τάξη, αλλά και από την πρώτη. Και θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά που έκαναν. Είναι οι αφανείς ήρωες, και είπα πριν και με τα κορίτσια εδώ, η τεχνική είναι αυτή που δεν φαίνονται, αλλά κάνουν πολλές φορές την περισσότερη δουλειά. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήμασταν και σήμερα μαζί. Και βέβαια το ξέρετε ότι είμαστε ανοιχτοί, γιατί ξέρω ότι κάθε χρόνο κάτι ετοιμάζεται, είστε δραστήρια καθηγήτρια. Οπότε θα σας περιμένουμε με ανυπομονησία και στο μέλλον. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς.